Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο μόνος δρόμος για την προσωπική τους διάσωση είναι να συκοφαντήσουν και να καταστρέψουν τους προκατόχους τους στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Μεγάλο λάθος. Κανείς δεν δικαιώθηκε απλώς καίγοντας τους άλλους. Αυτό είναι μικρότητα και αμοραλισμός, δεν είναι ηγεσία. Ο κύριος Βενιζέλος πριν μερικές μέρες είχε το θράσος να με αναφέρει στην ίδια πρόταση, ταυτίζοντάς με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ως βάρος που δεν μπορεί να κουβαλάει. Δεν ήμουν όμως εγώ αυτός που υπερασπίστηκε στη Βουλή τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν. Αν ήταν τόσο απλό να εισπραχθούν πριν από τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί? Αν λοιπόν σήμερα ελέγχομαι για το αδίκημα της απιστίας, τι θα έπρεπε με την ίδια λογική να ισχύσει και για τους διαδόχους μου στο Υπουργείο Οικονομικών ή για ακόμα περισσότερο με τους προκατόχους μου? Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα για να ψάξουν τυχόν φοροδιαφυγή σε καταθέσεις ενός στο εξωτερικό. Πόσο ζημίωσαν όλοι αυτοί το ελληνικό δημόσιο? Μόνο πόσο και αν βολεύει η δική μου εξόντωση, δεν είμαι βολική περίπτωση. Δεν έχω σκιές στη ζωή μου. Δεν έχω δώσει δικαιώματα σε θέματα διαφάνειας. Δεν έχω κάνει ούτε μισό ρουσφέτη. Δεν είχα παρεδώσει. Δεν προσπορίστηκα ποτέ τίποτα. Δεν έχω δυσθεώρητο ποθενέσχες. Μόνο